Δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψει ο Δήμος Πατρέων την ύψωση φράχτης στις γραμμές του ΟΣΕ ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που θα αποκόπτει τον αστικό ιστό της πόλης από το θαλάσσιο μέτωπο. Αυτό διαμηνύει προς πάσα κατεύθυνση ο Κώστας Πελετίδης μετά τις πληροφορίες που θέλουν τον ΟΣΕ να προσανατολίζεται στην επίγεια διέλευση του τρένου μέσα από την πόλη με παράλληλη κατασκευή φράχτη ύψους 4 μέτρων εκατέρωθεν της γραμμής για λόγους ασφαλείας. Επειδή αυτοί που σχεδιάζουν δεν ζουν εδώ, κάθονται και παίζουν με το χάρτη. Νομίζουν ότι έτσι είναι τα πράγματα. Είναι κατανοητό ότι αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Ήδη εμείς προγραμματίζουμε συνάντηση με το αρμόδιο Υπουργείο να συζητήσουμε πλέον στα σοβαρά αυτό το θέμα. Αυτό το θέμα δεν πρόκειται να υλοποιηθεί. Όχι γιατί το λέμε εμείς, διότι το λέει όλη η πόλη μας. Και είναι αυτονόητο ότι μια επιφανειακή διέλευση του τρένου μέσα από το κέντρο της πόλης σε ένα κρίσιμο χώρο ζωής δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από κανένα. Και δεν θα γίνει. Και όσο ο πατραϊκός λαός βρίσκεται στη θέση του και υπερασπίζεται τα συμφέροντά του και είναι αποτελεσματικός, αυτά δεν πρόκειται να υλοποιηθούν. Ο κ. Πελετίδης τονίζει ότι το σχέδιο που επεξεργάζεται ο ΣΕ δεν είναι υλοποιήσιμο και δεν είναι σύμφωνο με τις απαιτήσεις της Πάτρας. Ο αρχικός σχεδιασμός ήταν η πλήρης υπογειοποίηση του τρένου μέχρι τον Άγιο Ανδρέα, που δεν προχώρησε όμως λόγω αυξημένου κόστους. Τα χρήματα δεν υπάρχουν. Για ποιον δεν υπάρχουν? Δεν είπανε ότι θα χτυπήσουν τους ολιγάρχες. Τον πατραϊκό λαό θα πάνε να χτυπήσουν. Ας πάνε λοιπόν να χτυπηθούν με τους ολιγάρχες, να πάρουν τα χρήματα από εκεί που υπάρχουν, να μην γίνονται τα δισεκατομμύρια, τρισεκατομμύρια και να φτιάξουμε την υποδομή της πόλης μας. Αυτά είναι λόγια ανθρώπων και κυβερνήσεων, οι οποίοι προφανώς θέλουν να ωφελήσουν κάποιους. Αν θέλουν να στερήσουν από υποδομές ουσιαστικές και όπως πρέπει να είναι περιβαλλοντολογικά, αισθητικά και για τη λειτουργία, για να ικανοποιήσουν τα δισεκατομμύρια και πώς θα αυγατήσουν, τότε θα είμαστε σε μια διαρκή σύγκρουση. Η υπογειοποίηση της γραμμής κοστίζει βάσει της σχετικής μελέτης 700 εκατομμύρια ευρώ και έχει προταθεί από την Εργοσέ την περίοδο που διευθύνων σύμβουλος ήταν ο Κώστας Πιλιόπουλος. Ο κ. Πελετίδης πάντως θα ξεκινήσει μπαράζ επαφών στην Αθήνα προκειμένου να αποτρέψει τον σχεδιασμό για υπέργεια διέλευση του τρένου μέσα από την Πάτρα.